τον πρώτο αντιπρόεδρο του ΕΤΕΚ για να δούμε για αυτήν την αυτοψία για τους προσφυγικούς οικισμούς η οποία έρχεται, για να δούμε τι ακριβώς προγραμματίζεται και από πλευράς του ΕΤΕΚ, με συγχωρείτε. Κύριε Θεοδότου, καλό μεσημέρι. Σημέρι. Λοιπόν, στο σχέδιο χτίζω τώρα, κύριε Θεοδότου, αυτό το φιλόδοξο σχέδιο που θα καλύψει αυτούς τους ενίκους των πολυκατοικιών των προσφυγικών, οι οποίες κρίθηκαν ως ακατάλληλες. Εσείς τι θα κάνετε δηλαδή μέσα στην εβδομάδα? Λοιπόν, όπως πολύ καλά το έχετε πει, το ΕΤΕΚ θα προχωρήσει εκτοξίες. Ουσιαστικά θα γίνουν κάποια κλιμάκια από τρεις πολιτικούς μηχανικούς. Θα είναι ένας πολιτικός μηχανικός εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, ένας πολιτικός μηχανικός από τον εκάστοτε Δήμο ή Επαρχιακή Διοίκηση, ανάλογα που βρίσκεται η πολυκατοικία, και μία πολιτικός μηχανικός εκπρόσωπος από του Διευθυντής Πολυδομίας. Ουσιαστικά, ναι, εμείς έχουμε ήδη λάβει αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει, όλα αυτά τα οποία ακούγαμε τότε για μειωμένες αντοχές, που όντως είναι οικοδομές οι οποίες έχουν πάρα, πάρα πολύ μειωμένες αντοχές σε σκυρόδεμα. Είναι οικοδομές οι οποίες είναι 40 με 45 χρονών, okay, είναι οικοδομές με αρκετές ζημιές. Αυτό που έχουμε ζητήσει και εμείς σε συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό είναι ότι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ουσιαστικά αυτή τη διαδικασία, θα ήταν καλά να κάνουμε και ένα έλεγχο επιτόπου προφανώς για να δούμε όντως και αν υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα. Ναι. Σε πρώτη φάση, αν εντοπίσουμε κάποια οικοδομή που δεν γνωρίζω αν υπάρχει, η οποία θα πρέπει να εγκαταληφθεί άμεσα ενδεχομένως, γιατί μπορεί να έχει κάποιες μιας οι οποίες συγκρίνουν επικίνδυνη άμεσα, τότε θα ενημερώσουμε την αρμόδια αρχή, ή μάλλον θα είναι και εκεί παρόν μαζί μας, έτσι ώστε αυτή η πολυκατοικία να εκκαινωθεί. Από εκεί και πέρα όμως, θα μπορέσουμε και να πιστοποιήσουμε και εμείς ότι όντως αυτές οι πολυκατοικίες, οι οποίες εκ πρώτης όψεως να πω ότι από τα στοιχεία τα οποία μας έχουν στείλει, όντως είναι πολυκατοικίες οι οποίες είτε είναι επικίνδυνες, είτε πολύ, πολύ σύντομα θα κρυθούν επικίνδυνες. Άρα ουσιαστικά δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση αυτές να διορθωθούν. Και γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι πολυκατοικίες θα πρέπει να έρθουν να επανοικοδομηθούν. Αυτό είναι ουσιαστικά που θα γίνει τις επόμενες δύο εβδομάδες. Υπολογίζουμε να ξεκινήσουμε την Τετάρτη. Ο σκοπός είναι να ξεκινήσουμε από σήμερα, αλλά εντάξει, οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν να πάρουν και αυτές τα στοιχεία. Πολύ λογικό να έχουν και οι δημοτικές αρχές αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε και εμείς. Και έτσι υπολογίζουμε την Τετάρτη από τα Λατσά, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη συνεργασία στην οποία θα ξεκινήσουμε. Ναι. Και θα ακολουθήσει την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στη Λεμεσό. Και μετά για τις επόμενες 10 μέρες, δηλαδή υπολογίζουμε μέχρι την άλλη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, 5 του Μάη, να έχουμε ολοκληρώσει τουλάχιστον 1-2 μέρες μετά. Άρα, επειδή μας είπαν αυτές οι 43 πρώτες, κύριε Θεοδόντου, είναι σχεδόν όλες σε κατάσταση που δεν επιδιορθώνονται, θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Εσείς θα αποφασίσετε εν ολίγης πόσο γρήγορα θα πρέπει κάθε μία από αυτές να κατεδαφιστεί? Δηλαδή, μπορεί μία να είναι άμεσα, δηλαδή χθες που λέμε, και άλλη παίρνει ακόμη ένα μήνα, δύο, ξέρω εγώ, τρεις? Αυτό είναι το ένα από τα θέματα. Δηλαδή, αν όντως υπάρχει κάποιο προσωπικό η οποία είναι άμεσα, θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Από εκεί και πέρα, όμως, μας ζήτησε το Υπουργείο και εμείς να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά με τη σειρά μας ότι συμφωνούμε με την δική τους μελέτη. Ναι. Άρα, αυτό που έχουμε πει εμείς είναι ότι θα θέλαμε να κάνουμε και μια επιτόπου αυτοψία. Όντως, από τις μελέτες που έχουν γίνει και από τα στοιχεία τα οποία έχουμε, όντως αυτό φαίνεται ότι ισχύει. Αλλά θα θέλαμε επιπρόσθετα να γίνει και αυτή η επιτόπου αυτοψία, έτσι ώστε να έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη άποψη. Μάλιστα, κατανοητό. Κύριε Θεοδόντου, ναι, ναι, το ΕΤΕΚ εκφράζει και ανησυχία για το κατασκευαστικό κόστος του σχεδίου κτίζω. Υπάρχουν ανησυχίες από πλευράς σας? Εντάξει, έχουμε να πούμε ότι όντως η πολυδομία και το κράτος κινήθηκε πάρα, πάρα πολύ γρήγορα. Έκανε, θεωρώ, ένα πολύ καλό σχέδιο, αλλά αρκετά βιαστικά. Από εκεί πέρα, εδώ και μια εβδομάδα, συμμετέχουμε και εμείς με εκπροσώπους μας, ουσιαστικά, οι οποίοι έχουν κάνει κάποιες εισηγήσεις. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Όντως, αν όντως δηλαδή αυτό είναι συμφέρον σε ένα developer να έρθει να το κάνει, γιατί προφανώς ο developer θα πρέπει να το συμφέρει, δεν μπορεί να έρθει να κάνει δώρο σε οποιονδήποτε. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό σχέδιο, έχει πάρα, πάρα πολύ καλά στοιχεία, απλά κάποιες μικρές βελτιώσεις. Για παράδειγμα, εκεί πέρα λέει ότι θα πρέπει ο μηχανικός να διασφαλίσει ή ο αρχιτέκτονας να διασφαλίσει ότι θα πρέπει να πληρώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες. Αυτά τα διαδικαστικά θέματα είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Από εκεί πέρα, επειδή γνωρίζω ότι είναι και διάφορες πανδημοτικές συναντήσεις που είχε συμμετέχει και ο Υπουργός Εσωτερικών και εκφράστηκαν εκεί πέρα και διάφορες ανησυχίες κατά πόσο θα μπορούσαν κάποιοι ιδιοκτήτες να πληρώσουν αυτό το μικρό κόστος, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι ενδεχομένως να μην έχουν. Από όσο γνωρίζω, και γι' αυτό ο Υπουργός έχει προχωρήσει, από ό,τι έχω δει και σε μια συνέντευξή του,
σε κάποιες συμφωνίες με τράπεζες, έτσι ώστε να μπορέσουν και να δανειοδοτήσουν κάποιες οικοδομές. Εντάξει, όλα αυτά τα διαδικαστικά θέματα είναι θέματα τα οποία βλέπουμε μαζί τους και προφανώς είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, είναι ένα σχέδιο πολύ, πολύ φιλόδοξο όντως. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό σχέδιο και όντως το να μπορεί κάποιος να πάρει με 10% ένα καινούριο διαμέρισμα το οποίο θα έχει άλλα 50 και χρόνια ζωής, θα είναι πλέον αντισεισμικό, θα είναι πλέον ενεργειακά σωστό. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ πολύ καλό σχέδιο για αρχή. Όντως κάποια μικρά διαδικαστικά θέματα τα οποία ενδεχομένως να υπάρχουν, έχουμε κληθεί μαζί με το Υπουργείο και την Υποδομία και είμαστε έτοιμοι και εμείς με τη δική μας τη βοήθεια να συντράβουμε έτσι ώστε αυτό να πετύχει. Μάλιστα, άρα την Τετάρτη, κύριε Θεοδόντου, ξεκινάει και το ΕΤΕΚ εκεί να κάνει την αυτοψία στους προσφυγικούς οικισμούς για να δείτε και εσείς κατά πόσον συμπίπτει τα δικά σας ευρήματα με αυτά που έχουν ήδη για να ξεκινήσει δουλειά επιτέλους και να μπαίνει το νερό στα βλάκι για ένα σχέδιο το οποίο περίμεναν χιλιάδες άνθρωποι τόσα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοδόντου. Θα τα πούμε και πάλι εντός της εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε τώρα στη στράτη.